Καλησπέρα, Εμιλία, κυρίες και κύριοι. Επαναστάσεις, παραστάσεις, όπως θέλει, διαβάζει κανείς τον τίτλο αυτής της εκδήλωσης. Το θέατρο είναι η πρόβα της επανάστασης, όπως έχει αναφερθεί στην τελετή που βρίσκεται σε εξέλιξη, η τελετή απονομής των βραβείων ΘΟΚ, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της Υφυπουργού Πολιτισμού Λίνας Κασιανίδου, άλλων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, του πολιτικού κόσμου. Θεατρόφιλοι είναι εδώ για να τιμήσουν το θέατρο, φυσικά, μετά ακριβώς από την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου που ήταν χθες. Και σε αυτή την εκδήλωση γίνεται και ιδιαίτερη μνήμα στην αξία και σημασία του θεάτρου. Τώρα τιμάμε τρεις εξέχουσες προσωπικότητες, τρεις προσωπικότητες που ξεχώρισαν κατά το προηγούμενο έτος. Το μεγάλο βραβείο ΘΟΚ από τα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας παραλαμβάνει ο καταξιωμένος ηθοποιός Σταύρος Λούρας. Το βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς, ο σκηνοθέτης Πάρης Ερωτοκρήτου. Το βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς, η μουσική performer Αναστασία Δημητριάδου, γνωστή και ως Νάμα Ντάμα. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όταν έγινε η αναφορά στο όνομα του Νίκου Χαραλάμπου, του μεγάλου ηθοποιού που μας έφυγε τις προηγούμενες ημέρες, κατάμεσο το θέατρο καταχειροκρότησε στη μνήμη του. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ.